Το Σάββατο 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη εκδήλωση στο πάρκο της πλατείας Ειρήνης στα Παλαιά Σφαγεία. Οι κάτοικοι της περιοχής με ιδιαίτερο μεράκι διοργάνωσαν εκδηλώσεις ζωγραφικής και αναβίωσαν παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, αφού καθάρισαν το χώρο, έβαψαν τους τοίχους, ομόρφυναν την περιοχή, κάλεσαν κυρίως μικρά παιδιά να ζωγραφίσουν, διασκεδάσουν και να παίξουν, απολαμβάνοντας το καθαρό περιβάλλον που δημιούργησαν. Μανουέλα. Γεια σου, Εμμανουέλα. Πώς τα πέρασες σήμερα εδώ στην εκδήλωση? Καλά. Τι έκανες? Παίζαμε με τα δύο κορίτσια και παίζαμε κλειστό, κυνηγητό, τέτοια πράγματα. Ναι, τι παιχνίδι παίζεις? Μιλάκια. Μιλάκια? Προηγουμένως τι άλλο παιχνίδι έπαιξες? Μιλάκια. Μόνο μιλάκια? Ναι. Σου αρέσει που είσαι σήμερα εδώ? Ναι. Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο έκανες σήμερα στο πάρκο που ήρθες? Σήμερα παίξαμε μπάλα. Ναι. Και το διασκεδάσαμε. Καλά. Τι έκανες σήμερα? Ζωγράφισες? Ναι. Τι άλλο? Έπαιξα, ζωγράφισα. Και σου άρεσε η εκδήλωση στο πάρκο? Ναι. Ναι, πολύ. Ναι. Θα ξανάρθεις? Θα ξανάρθω. Μπράβο. Εσύ? Τι? Πώς σε λένε? Μάρια. Πώς πέρασες σήμερα εδώ στην εκδήλωση? Ωραία. Τι έκανες? Με τι ασχολήθηκες σήμερα? Με μπάλα. Με μπάλα. Με παραδοσιακό παιχνίδι? Ναι. Ζωγράφισες? Όχι. Όχι. Ακόμη. Θα πας μετά να ζωγραφίσεις. Ναι. Εντάξει. Εσύ πώς σε λένε? Ευρυδίκη. Εσύ, Ευρυδίκη, τι έκανες σήμερα εδώ? Έπαιξα. Ωραία. Το διασκέδασα. Και διασκέδασες? Ναι. Σου άρεσε πολύ? Ναι. Εσύ, Χρυσάνθη, τι έκανες σήμερα? Έκανα σκηνάκι και μιλάκια. Μπράβο, ωραία. Θα κάνεις και άλλα παιχνίδια? Ναι. Εδώ σε λένε? Δημήτρη Σάνταλη. Πέρασες καλά σήμερα στο πάρκο? Ναι. Εδώ πάνω πού είστε? Τα χώματα. Στα χώματα, παίζετε με τα χώματα? Ναι. Ο μπαμπάς ήρθε εδώ γιατί ήθελε να μου δείξει έκπληξη. Έκπληξη σου έκανε ο μπαμπάς? Πέρασες όμορφα, σου άρεσε η έκπληξη? Ναι. Τι έκανες εδώ που ήρθες? Ζωγράφισα και μετά πήγα στην αμμοδόχο. Με λένε Μαρία. Τι κάνεις εδώ, Μαρία? Παίζω με τα χώματα. Τι άλλο έκανες σήμερα εδώ στο πάρκο? Έπαιξα. Έπαιξε παραδοσιακά παιχνίδια? Όχι, μόνο και άλλα. Τι κάνεις σήμερα, Φωτεινή, εδώ? Καλά. Πέρασες όμορφα? Ναι. Τι έκανες? Έπαιξα πολύ ωραία. Τι έκανες σήμερα, Μαρία, εδώ? Μια ζωγραφιά. Ζωγραφιές? Για δείξε μας τη ζωγραφιά σου. Μπράβο, τέλεια. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά. Τι έκανες σήμερα εδώ που ήρθες στο πάρκο? Έπαιξε παραδοσιακά παιχνίδια. Καταρχήν για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί το 1982 όταν ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή ο κύριος Γιωργούλας με κάλεσε στο Δήμο και ξεκινήσαμε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σερών. Άρα λοιπόν σε εκείνη τετραετία ήμουνα ένας στέλεχος της κοινωνίας που δούλεψε σκληρά για τον πολιτισμό. Μου έδωσε τη δυνατότητα και με έναν νέον άνθρωπο να απολαύσω και να δημιουργήσω και πάντα με έναν δήμαρχο ο οποίος είχε τα αυτιά του ανοιχτά, την ψυχή του ανοιχτή, ήθελε τα όνειρα των ανθρώπων να τα κάνει πράξη και αυτό μου το έδωσε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Οι ενεργοί πολίτες με θελοντική δουλειά και πολύ μεράκι απέδειξαν πως μπορούν να φροντίζουν τη γειτονιά τους και να βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας. Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο πρώην Δήμαρχος Σερών Γιώργος Γιωργούλας, ο οποίος δέχθηκε τις ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτροπής, αφού ήταν ο Δήμαρχος ο οποίος δημιούργησε το Πάρκο Ειρήνης στην περιοχή των Παλαιών Σφαγείων. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και όλη η περίοικη εδώ των Σφαγείων, τον κύριο Γιωργούλα που μας θύμισε με την παρουσία του. Κύριε Γιωργούλα, δεν αποκτήσατε μόνο ένα κουσούρι εμπλεκόμενος με την πολιτική, τα λόγια, γιατί δεν ήσασταν δήμαρχος των λόγων, ήσασταν δήμαρχος των έργων. Χαίρομαι γιατί διαπιστώνω δημιουργικότητα σε αυτόν τον συνοικισμό εδώ, που μου δόθη ευκαιρία στα πρώτα βήματα της δικηγορίας να κάνω το πρώτο έργο δηλαδή εδώ. Και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Ήταν τότε τα σφαγεία, δυσοσμία και κίνδυνος γιατί έφευγαν και ζώα. Να γιατί λοιπόν χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Και εύχομαι και αυτοί που πρόκειται να έρθουν να νοιάζονται προπαντός για τους απόμακρους από την καλοπέραση ανθρώπους της ζωής. Και αυτήν την ευαισθησία νομίζω ότι την έδειξα όχι μόνο εδώ στη Σφαγεία αλλά και πάνω στο Τσουμπλέγκτερ
τα σοκάκια, τα βάζει, κάναμε με τσιμέντο, με τα καρουσάκια τα κουβαλούσαν δηλαδή οι εργαζόμενοι. Κάποια τέτοια στίγματα τα έχω δείξει δηλαδή στους Σεραίους και στις Σεραίες εδώ. Θα ήθελα από καρδιάς να δώσω συγχαρητήρια στους πολίτες και στους δημότες αυτής της περιοχής. Είμαι γέννημα θρέμα των Σφαγείων, εδώ γεννήθηκα, εδώ πήγα νηπιαγωγείο, εδώ είναι το πατρικό μου σπίτι, είμαι σχεδόν καθημερινά. Πραγματικά αποδεικνύουν ότι με ζήλο και με προσπάθεια μπορεί η κοινωνία των πολιτών να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ήδη με δικό τους αίτημα ο Δήμος Σερών, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει επιτρέψει την υιοθεσία του Πάρκου Ειρήνης, αυτού του φανταστικού πάρκου των Σφαγείων. Και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί δίνουν πάρα πολλά μηνύματα προς την κοινωνία ότι δεν θα πρέπει όλα να τα περιμένουμε από τους φορείς τους επίσημους, αλλά οι ίδιοι πολίτες έχουν πολλές δυνατότητες για να πετύχουν πολλά πράγματα και μαζί με τα νέα παιδιά που είναι το μέλλον αυτής της χώρας να καταφέρουμε αρκετά. Τις εκδηλώσεις πλατείας Ειρήνης στήριξαν με χορηγίες σε ΡΕΕ επιχειρηματίες. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης και της Υπουργού κυρίας Μαρία Κόλια Τσαρούχα, αλλά και της UNESCO Σερών. Λοιπόν, εδώ είναι η ομάδα των ΤΕΦΑ που ήρθε σήμερα για να μας βοηθήσει εδώ στην εκδήλωσή μας στο Πάρκο των Σφαγείων. Είσαι η... Είμαι η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Ναι. Και τι παιχνίδι παίζετε εδώ με τα μικρά παιδιά? Αλάτι ψηλό, αλάτι χοντρό λέγεται. Έχουμε κάνει ένα κυκλάκι, τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους, ναι, και τρέχει ένα από πίσω τους και αφήνει ένα αντικείμενο και μετά είναι ένα στυλ κυνηγητού. Ήταν πολύ όμορφα, ήρθαμε σε επαφή με πολλά παιδιά, δεν περιμένανε τόσο κόσμο, μου άρεσε πάρα πολύ και στους συνεργάτες μου. Είναι αυτά δημιουργικό, είναι καλό. Ναι, εννοείται, βέβαια. Κάθε θα κίνηση, βεβαίως. Τα παιδιά πέρασαν καλά, θεωρείς? Νομίζω πως ναι, θα ρωτήσουμε και τα ίδια. Γεια σου, γλυκιά μου. Γεια σας. Τι κάνεις σήμερα εδώ? Καλά, ζωγραφίζω. Τι ζωγραφίζεις? Ζωγραφίζω μια καρδιά, μια κόκκινη καρδιά. Σήμερα που έχεις έρθει εδώ σε αυτή την εκδήλωση σου αρέσει? Ναι, πολύ. Όλα όμορφα? Ναι. Περιμένεις να ζωγραφίσεις? Ναι. Ωραία. Εσύ, γλυκιά μου, περνάς όμορφα? Ναι. Περιμένεις και εσύ να ζωγραφίσεις? Ναι. Μετά θα πας να παίξεις? Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Πώς θα περνάς εδώ στην εκδήλωση? Πολύ ωραία, είναι πολύ οργανωμένα. Και τι κάνετε εδώ σήμερα? Ήρθαν μερικοί γυμναστές από τα ΤΕΦΑ, παίζουμε παραδοσιακά παιχνίδια, έχει ζωγραφική και είναι και πολύ οργανωμένα. Καλά. Και τι έκανες σήμερα εδώ που ήρθες? Έπαιζα. Τι? Κάτι. Τι έπαιξες? Έπαιξα με τις φίλες μου.